Εκείνο το βράδυ ή... Τι περιγραφεί. Αυτός είχα πάει στο σπίτι αυτού του ανθρώπου. Της είχε κάτι προβλήματα με το μαγαζί και δεν δούλευε καλά το μαγαζί. Είχα ανάγκη από χρήματα. Και έβγαινα έξω και δούλευα. Είχα πάει σε αυτό το σπίτι, να του κάνω μερεμέτια και κάτι βαψίματα. Αυτός ο άνθρωπος δεν με πλήρωνε. Με κορόδευε επί δύο ολόκληρες εβδομάδες. Πάω να φέρω τη μάνα από την Αθήνα και έρχομαι να σου φέρω τα χρήματά σου. Πήρα δύο ολόκληρες εβδομάδες. Μέχρι που του δάνεισα και χρήματα. Του δάνεισα και χρήματα για να βάλει στο αυτοκίνητο του βενζίνη. Την ημέρα εκείνη, στις 19 του μηνός, ήρθε το πλοίο στο μαγαζί. Και μου ζήτησε βερεσέ τσιγάρα. Του λέω: δεν σου είναι βερεσέ τσιγάρα. Εδώ μου χρωστάς χρήματα, λέω, και δεν μου τα δίνεις. Θα ζω και τσιγάρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κανόνες, λέω, τι θα κάνεις. Για τα χρήματα που σας όφησα. Για τα χρήματα που μου χρωστούσε, οπωσδήποτε. Και μου λέει: φεύγω. Να, και σύζυγός μου μπροστά ήταν. Φεύγω, μου λέει, ανεβαίνω Αθήνα, φέρνω τη μάνα μου και έρχομαι, μου λέει. Τρεις το μεσημέρι, μου λέει, με 3:30 θα είμαι εδώ. Δεν ήρθε το μεσημέρι. Τον περιμέναμε. Και φτάνει το μοιραίο βράδυ. Και έρχεται μετά τις 11 η ώρα το βράδυ. Δεν ήρθε αυτός φυσικά. Είχαμε μας να ξαπλώσουμε. Έκλεισα 10 παρά 20 στο μαγαζί και πήγαμε σπίτι με το παιδί. Είμαστε έτοιμοι να ξαπλώσουμε. Ο Λευτέρης είχε ήδη ξαπλώσει. Ακούω ένα θόρυβο από αυτοκίνητο και κάτι πατημασία στον μπαλκόνι του σπιτιού. Και τρεβάω την κουρτίνα και βλέπω το φίλο του. Λέω: τι έγινε, ρε Γιάννη, τι θέλεις, του λέω. Τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα στο σπίτι μου. Μου λέει: ήρθαμε εδώ για τα λεφτά, μου λέει. Λέω: πού είναι ο Νίκος. Και δεν τον έβλεπα. Αυτός είχε βάλει τα μάξι μακριά από το σπίτι μου. Λέω: πάμε κάτω, δεν έχει ξαπλώσει, λέω, η δική μου. Και κατεβαίνω από την αυλή, μπαίνει και αυτός μέσα. Ο Μπατσαλιάς. Και μου λέει, πώς το πήρε, παιδί μου. Τραβιόμουν όλη μέρα για πάρτι σου. Τραβιόμουν όλη μέρα για πάρτι σου και για να βρω τα λεφτά σου, μου λέει. Να βρω τα λεφτά, να σου τα φέρω και σου τα φέρω. Εδώ, μου λέει, τα έχω. Και κάνει έτσι τον μπουφάνι του μέσα και τρεβάει το πιστόλι. Δηλαδή, αντί να βγάλει και να σας δώσει τα χρήματα τα οποία έκανε ένα βήμα προς τα πίσω, έκανε ένα βήμα προς τα πίσω και τραβάει και μου ρίχνει μια σφαίρα κάτω. Εγώ νόμιζα το πιστόλι ήταν από αυτά που κάνει, είναι για φόβητο, αυτά που κάνει μπαμ μόνο και όχι αλήθινο. Όχι αληθινό. Σκεφτήκατε εκείνη τη στιγμή να του πάρετε το όπλο? Όχι καθόλου. Η μόνη μου σκέψη ήταν τον κομπάνισα μία στα μούτρα και έπεσε κάτω. Και με βουτάει ο φίλος του από τη μέση. Με βούτυξε από εδώ και κάνω μια προσπάθεια να το ρίξω κάτω. Και ενώ που ήταν ξαπλωμένος ακόμα ο Μπατσαλιάς κάτω που το ρίξα μία εγώ έτσι με τα χέρια, ξαναπυροβολή και μου πέρνα η άλλη σφαίρα από εδώ. Από αριστερά. Ακριβώς με ζήκω την έωσα κοντά στα μαλλιά μου. Και λέμε εγώ κάνα 2-3 μέτρα με το φίλο του προς τα έξω και πέφτουμε έξω στον δρόμο. Ξεφεύγω από τα χέρια του. Σε αυτό το σημείο έχει ξυπνήσει ο γιος σας και έρχεται. Στη δεύτερη σφαίρα δεν τον είδα εγώ το παιδί, να σας πω ακριβώς τι έγινε. Δεν το είδα εγώ το παιδί καθόλου. Ξεφεύγω από τα χέρια του φίλου του και αρχίζω και τον χτυπάω. Και βλέπω σε μια στιγμή τον Μπατσαλιά και ξανά έρχεται προς τα πάνω μου. Λέμε με άλλα λόγια, όχι μόνο δεν ήρθανε για να σας δώσουν τα χρήματα εκείνη τη στιγμή, να με χτυπήσουν αλλά περισσότερο. να σας εκφοβήσουν. Να με χτυπήσουν περισσότερο. Γιατί μου έγινε και άλλη ιστορία, με χτυπήσουν στον δρόμο λίγες πριν λίγες μέρες. Τα 9 μέρα του παιδιού μου. Σε μια πάνω μέρα του παιδιού. Φεύγω από το που χτυπούσα το φίλο του και ξαναχτυπάω μια γροθιά του Μπατσαλιά και πέφτει κάτω. Αλλά εγώ φοβόμουν περισσότερο το φίλο του. Εγώ δεν σκέφτηκα ότι το όπλο είναι αληθινό, δεν μπορούσα να το πάρω. Πάνω το πάρω το όπλο. Και χτυπούσα το φίλο του. Εκείνη ώρα το παιδί κατέβηκε, φαίνεται κάτω. Εγώ το είδα το παιδί. Το μόνο που την ώρα που χτυπούσα εγώ το φίλο του, ακούω ένα μπαμπά μου, μαμά μου. Και γυρνάω πίσω και βλέπω το παιδί μέσα στα αίματα. Και τώρα έχω την κομπανά μια κλωτσά στο χέρι και του φεύγει το όπλο. Κυρία Τακτικού, εκείνη τη στιγμή κατεβήκατε κι εσείς. Και αντικρίσατε το γιο σας νεκρό. Εγώ δυστυχώς, πριν κατέβει ο άντρας μου από τον μπαλκόνι που συζήταγε με το φίλο του, έβγαινε από την κουζίνα. Και βλέπω την είσοδο της σπιτιού μου ανοιχτή. Και ακούω μιλιές. Εμένα πήγε το μυαλό μου, μήπως ήταν κανένας από τους δικούς μας άρρωστος και είχε έρθει στο σπίτι. Και βλέπω τον άντρα μου στο μπαλκόνι απάνω και το φίλο του 2-3 σκαλιά πιο κάτω στη σκάλα. Εν τω μεταξύ ακούω τον άντρα μου και του λέει: πάμε κάτω, γιατί κοιμόνται τα παιδιά, του λέει, να μην ξυπνήσουμε. Κατεβαίνοντας κάτω, στεκόταν ο κύριος Μπατσαλιάς, όπως κατέβαινε η σκάλα αριστερά,
και είπε, α, επιλέξει, μη τραβιόμουν όλη μέρα να σου φέρω τα χρήματά σου και τα βρήκα και ως τα έφερα. Και τραβάει με το αριστερό χέρι το κουμπούρι και ρίχνει τα ντρούς μου στα πόδια. Στο δεύτερο πυροβολισμό που πάλευε ο άντρας μου με το φίλο του, ακούει το παιδί μου και σηκώνεται και μου λέει, τι είναι ρε μαμά, λέω τίποτα παιδί μου, πήγαινε μέσα εσύ. Δεν ήθελα το παιδί μου να κατέβει κάτω, αλλά μου ξέφυγε. Αλλά σας ξεφεύγει, ήταν να πάρει να κατέβω εγώ τη σκάλα, γιατί πονάγαν τα πόδια μου όπως γιατί για την ηλικία του, παρόλο είναι που ήταν μόνο 14 ετών, ήταν ένα γεροδεμένο παιδί. Μέχρι να κατέβω τη σκάλα εγώ, έχει βγει το παιδί κάτω, γιατί ο άντρας μου δεν είδε τίποτα, επειδή πάλευε το φίλο του, και έχει σηκωθεί ο μπατσαλιάς για να ξαναχτυπήσει τον άντρα μου. Και πάει το παιδί και του δίνει δύο μπουνιές του μπατσαλιά. Και βγάνει το όπλο και το βάνει στο στήθος. Εξεπαφής. Και ίσα που πρόλαβα και ακούω τον μπαμ και βλέπω τη λάμψη και πέφτει το παιδί μου κάτω. Μαμά μπαμπά μου. Ούτε ξαναμίλησε, ούτε ξανακούσε το παιδί. Σε αυτό το σημείο, για να ηρεμήσουμε και λίγο, μία μικρή διακοπή και σε λίγο πάλι μαζί.